ξεκινάμε, ναι. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, 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 Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσης των αμαρτίας ημών, δέσποτα της πόρτας των αμαρτίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένα και τροματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσ' ημείς σήμερον και άφησε ημείς τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλές ημών και εμείς εν έξι μας πειρασμών, αλλά ρίσι μας από του πολιτού. Ότι σου εσύ είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίωτε τελειωμένων, να σπιθά τον δούλο σου σώτερα να πασών, φυλά τον αυτόν εις μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Στην καταπαυσή του Κύριο που πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τα ψυχά στον δούλο σου ότι μόνος υπάρχει τα θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Υιό Θεός ημών ο καταβάτης άδει και τα σωδυνατλήσα των πεπαιδημένων. Αυτός και τα ψυχά στον δούλο σου σώτερα ανάπαυσον και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η μόνη αγνή και άχραντος παρθένος, είσαι ο ναυράστος πίστατα, πρέσβε υπέρ του σωθήνε και ελεησθήνε τα ψυχά στον δούλο σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως τα ψυχά στον και κοιμημένων δούλων του Θεού, τον υπερπίστρος και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων της Ελλάδος, και υπέρ του συγχωρευτήν αυτών πάπλη μέλημα εκούσιον δε και ακούσιον. Όπως Κύριο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών εν θα ειδί και να πάβονται, θα ελέει του Θεού τη βασιλεία του ουρανών και άφησε τον αυτόν αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δε ηθόμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο το θάνατο καταπατήσας, το δε διάβολον καταργήσας και ζωή των κόσμων ρεσάμενος. Αυτός κυρανάπαυσον τα ψυχάς των κυκλημένων δούλων σου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέδρα οδύνη λύθη και στεραγμός. Αναμάρτημα το παραθούτρα δεν είναι λόγο ή έργο, η διενείος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρεσον. Του πέσει ένα άνθρωπο ζώο ζήσεται και ούχα αμαρτήσει. Τι καρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει στη δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν. Ότι η ανάσταση και η ζωή ανάπαυσης των κεκλημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναφέρομαι, το ανάρτη του Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωτιό του πνεύματι, μη και αή και στου αιώνα των αιώνων. Δόξα σε ο Θεό και ελπίσιμον δόξα σε, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία νέχονο αθάνατο βασιλεί και αναστάσεω νεκρών. Χριστό ο αληθινό Θεό ημών τη πλευρία τη Παναγράφου και αυτού του Θεού, τον Αγίων Εδόξων και Πανεπιστήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Εδόξων του Πατρών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου, καημέρου και πάντων των Αγίων Ταξικάς, των εξημών μεταστάντων τούλου αυτού εξημών ειδικών τάξεων, των πράγμα να πάρουν, των δικαίων που να ρυθμίσε, ημάς δεν είσαι αγαθός και πλάμπτο. Αιωνίας ασυμνήμια σου μακάριστη και έλυσα ρυθμίμος, αιωνίας ασυμνήμια σου μακάριστη και έλυσα ρυθμίμος, αιωνίας ασυμνήμια σου μακάριστη και έλυσα ρυθμίμος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Ο Θεός θα σας αναπαύσει. Εδεσιμότατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αύριο συμπληρώνονται ακριβώς 70 χρόνια από το ολοκαύτωμα του χωριού μας από τους Γερμανούς το 1944. Για αυτό το σκοπό και για να τιμήσουμε τα θύματα αυτής της περίοδου, ο Σύλλογος διοργανώνει σήμερα αυτή την εκδήλωση. Θα καλέσω τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα σας. Ημέρα μνήμης, ημέρα πέμπτου σήμερα για το χωριό. Οφείλουμε πρωτίστως σε αυτούς που χάθηκαν, αλλά οφείλουμε στους εαυτούς μας, οφείλουμε στα παιδιά μας να αγωνιστούμε, να μην ξαναπεράσουμε τέτοιες μέρες και αυτό θα το πετύχουμε μαθαίνοντας, συνεχίζοντας να μαθαίνουμε την ιστορική αλήθεια τα παιδιά μας, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς διαχωρισμούς, να μάθουμε τους αγώνες που έδωσε αυτός ο λαός
Να συνεχίσουμε να τα μαθαίνουμε αυτά στα παιδιά μας και έτσι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία. Να είστε καλά, να είμαστε γυρνά τους κοινούς. Κύριος Αντιδήμαρχος. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου. Να πω ότι αισθάνομαι πολύ όμορφα έτσι που είμαι και εγώ σήμερα εδώ στο χωριό σας. Η μέρα τιμής και μνήμης για ανθρώπους που πραγματικά αγωνίστηκαν για μας και για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα τα ιδανικά της ελευθερίας. Η ιστορία της πατρίδας μας έχει δείξει ότι σε δύσκολες στιγμές, όταν οι Έλληνες ήταν ενωμένοι, έκαναν θαύματα. Θεωρώ ότι και σήμερα, που περνάμε μια βαθιά οικονομική κρίση, η οποία όλους μας έχει επηρεάσει, θεωρώ ότι είναι η στιγμή να παραδειγματιστούμε με αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά θυσιάστηκαν για μας και να αγωνιστούμε όλοι μαζί ενωμένοι, ώστε να ξεπεράσουμε και αυτό το σκόπιμο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ο κύριος βουλευτής, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, απουσιάζει και μας έστειλε ένα μήνυμα. Θα σας το διαβάσω. Συγχαίρω θερμά τα μέλη του Συλλόγου και όλους τους αμυγδαλιώτες για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, καθώς και για το πολύπλοκο πολιτιστικό έργο σας, γιατί έτσι κρατιέται ζωντανή ιστορική μνήμη για τους δικούς μας ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και τα ιδανικά του έθνους μας. Το ολοκαύτωμα των αμυγδαλιών από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής αποτελεί όνειδος για την ιστορία και τον πολιτισμό των Γερμανών. Πολλά έχουν γραφεί για τις καταστροφές των Ναζί στη χώρα μας. Δυστυχώς εμείς εδώ στα Γραβενά τα γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί έχουμε ζήσει από πολύ κοντά τα δεινά της ναζιστικής κατοχής κατά τα έτη 1941-1944 στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι χρέος όλων μας να μην επιτρέψουμε να επαναληφθεί στην Ελλάδα και την Ευρώπη άλλο ολοκαύτωμα. Η εγρήγορση για τη διατήρηση της δημοκρατικής νομιμότητας και τα εθνικά μας ζητήματα πρέπει να είναι συνεχής. Εύχομαι να είναι ζωντανή η μνήμη των νεκρών και η θυσία τους να αποτελεί οδηγό στη δική μας πορεία. Αιωνία η μνήμη τους. Θα καλέσω τώρα τον πρόεδρο του Συλλόγου για την ομιλία. Με βαθιά συγκίνηση και αίσθηση χρέου προς τους μάρτυρες του χωριού μας, θα σας συγχωρήσω όλα όσα συνέβησαν σε αυτό το μαρτυρικό τόπο την αποφράδα εκείνη η μέρα, την Παρασκευή 7 Ιουλίου 1944. Άπιος συμπληρώνονται 70 ακριβώς χρόνια. Από τις 3 έως τις 15 Ιουλίου 1944 ξεκίνησε η φοβερότερη επίθεση αντιπίνων των Γερμανών με το όνομα Σταυραϊτός. Στην επιχείρηση συμμετέχουν το 8ο Σύνταγμα των SS με επικεφαλής τον αντισυνταγματάρχη Χέλμουντ Βέρνερ και οι ντόπιοι συνεργάτες του Μιχάλαγα. Αποστολή τους ήταν να κάψουν όλα τα χωριά και τις πόλεις μαζί με τους κατοίκους τους. Να μην αφήσουν πέτρα στην πέτρα, να μην αφήσουν άνθρωπο ζωντανό. Σκοπός τους ήταν να εμφυτεύσουν τον τρόμο στην ψυχή των ανθρώπων, να κάνουν την αγριότητα πολιτικό και στρατιωτικό επιχείρημα. Στο χωριό μας, κυρίες και κύριοι, τα γερμανικά στρατεύματα ήρθαν από την περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Το πρωί της Παρασκευής 7 Ιουλίου. Οι κάτοικοι του χωριού ευτυχώς είχαν πληροφορηθεί την έλευση των κατακτητών και τις προθέσεις τους και είχαν κρυφτεί στα γύρω ρέματα και δάση, μαζί με ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν από τις περιουσίες τους. Έτσι, όταν έφτασαν στο χωριό μας, το βρήκαν σχεδόν έρημο. Ακολουθεί γενική λαιλασία του χωριού από τους ένστολους δολοφόνους και ληστές του Τρίτου Ράιχ. Ψάχνουν σε σπίτια και αποθήκες, κλέβουν και παίρνουν μαζί τους τη μαλφή, ενδύματα, κλινοσκεπάσματα, ζώα, υφαντά, σοδιές, τρόφιμα και μετά τα παραδίνουν στις φλόγες. Μετά το πέρας της λαιλασίας, οι υπάνθρωποι του Χίτλερ και οι ταγματασφαλίτες σκορπούν στο εσωτερικό των κτηρίων και γύρω από αυτά το εμπριστικό υλικό, αυτή την περίφημη άσπρη σκόνη, που έκαψε σπίτια και ανθρώπους στα χρόνια της κατοχής και τα γένα. Καίγονται μαζί με τα σπίτια οι αναμνήσεις, τα κοιμήλια, οι φωτογραφίες, τα εικονίσματα και τα λιγοστά υπάρχοντα της κάθε οικογένειας που δεν είχαν εξαχθεί και προφανώς αξιολογήθηκαν ως μη συμφέρουσα λία. Από τη μανία τους δεν γλίτωσε ούτε το πανέμορφο ή όροφο σχολείο με την πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη και το αρχείο του, όπως και το κοινοτικό κατάστημα με όλο το αρχείο του. Τα περισσότερα σπίτια του χωριού καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σώθηκαν την τελευταία στιγμή περίπου 10 σπίτια ή επειδή για άγνωστους λόγους δεν τα πυρπόλησαν ή επειδή οι ιδιοκτήτες τους πρόλαβαν να τα σβήσουν. Δυστυχώς, μαζί με τα σπίτια κάψανε ζωντανούς και 3 συγχωριανούς μας, που δεν μπόρεσαν ή δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν.
την Εκατερίνη σύζυγο Ζήση Ευθυμίου Ζεμπίλη, την Ευδοκία σύζυγο Ανδρέα Λιάκα και τον Πέτρο Νικολάου Λιάκα. Επίσης, λίγο έξω από το χωριό βρήκαν άλλους 5 κρυμμένους συγχωριανούς μας και τους σκότωσαν. Τη Μαρία σύζυγο Ηλία Λιάκα στο Παλιοκλήσι, τη Βασιλική Χείρα Παναγιώτη Ιδροβατζίκα στη Τσιμποκαρά, τον Δημήτριο Μπαξεβάνο, τον Κυριάκο Οικονόμου και τη Στεριανή Χείρα Αθανασίου Σαμαρά. Λίγο μετά την αποχώρησή τους με πολλές προφυλάξεις, άρχισε η επιστροφή των επιζώντων στο χωριό. Βουβαμάρα, στεγνά δάκρυα και σφιγμένα χείλη. Ζαρωμένα φρύδια και άδεια βλέμματα. Με κατεστραμμένα σπίτια και με το άγχος της επιβίωσης, αλλά με χαλίβδινη θέληση και απαράμιλο κουράγιο, έθαψαν τους δικούς τους ανθρώπους. Ξανάδωσαν ζωή στο χωριό και έχτισαν σπίτια πάνω στις τάχτες και στα ερείπια. Χωρίς στέγη, χωρίς οικονομικούς πόρους, χωρίς τρόφιμα, η επιβίωση στις αμυγδαλές το χειμώνα του 44 αποτέλεσε πραγματικό άθλο. Ένα επίθετο μόνο μπορεί να χαρακτηρίσει τα ανοσιοργήματα των Γερμανών κατακτητών. Απόλυτος. Απόλυτος φωνικός σχεδιασμός, απόλυτη εκδικητική μανία, απόλυτη διάθεση εξόδωσης, απόλυτη λαϊλασία, απόλυτη ανομία, απόλυτη καταστροφή, απόλυτη δίψα για αίμα. Κατά παρόμοιο τρόπο έγινε η εκτέλεση και η καταστροφή και στα άλλα περίπου μισά χωριά των Γρεβενών, αλλά και στις πόλεις των Γρεβενών και της Δασκάτης. Εκατοντάδες άνθρωποι, που οι περισσότεροι δίνουν την πιο δημιουργική και ελπιδοφόρα περίοδο του βίου τους, μαρτύρησαν και εξορτώθηκαν από τους Γερμανούς κατακτητές. Αυτό μάλιστα που προσθέτει ακόμα και σήμερα περισσότερη πίκρα στους συγγενείς τους, είναι το γεγονός ότι ήταν πλέον ορατό το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αποδείχθηκε ότι το τέρας του ναζισμού ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο τις ώρες που ξεψυχούσε. Τα τελευταία τεινάγματα και οι βρόχοι του θανάτου συμπαρέσυραν στο θάνατο πολλούς ανυποψίαστους και νέους ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, σήμερα, 70 χρόνια μετά, εκτός από τους μάρτυρες του χωριού μας, τιμούμε επίσης τους εναπομείναντας κατοίκους που έσφιξαν τα δόντια και με τεράστια ψυχικά αποθέματα πάλεψαν με τα πολεμικά για να μπορέσουν να φέρουν την προκοπή και την περηφάνεια σε αυτόν εδώ τον τόπο. Καλούμε σήμερα, με βαθιά αίσθηση του χρέους και ευθύνης, όλους εσάς, τους αιρετούς άρχοντες, που αγαπάτε αυτόν τον τόπο, να συμβάλλετε στην ανάπτυξή του, να δώσετε δύναμη και ικανοποίηση στους μεγαλύτερους, να δείξετε τον δρόμο για όραμα και προοπτική στους νεότερους και να υποστηρίξετε έμπρακτα κάθε υγιή προσπάθεια ανάδειξης και προκοπής αυτής της περιοχής. Η σημερινή 70η επέτειος του ολοκαυτώματος των Αμυγδαλιών είναι εκδήλωση μνήμης και τιμής στους ήρωες που θυσιάστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την προσοχή και τη συμμετοχή σας στη σημερινή επέτειο σε αυτό το λιτό και απέριτο μνημόσυνο των ηρώων του τόπου μας. Σε μια εποχή που η τραγική θέση της χώρας δημιουργεί σχέσεις υποτέλειας, το κοίταγμα προς το παρελθόν δεν αποτελεί πισωγύρισμα, αλλά πηγή δύναμης. Σήμερα, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ιστορία διδάσκει και μορφώνει. Η θυσία των 8 αμυγδαλιωτών του ολοκαυτώματος του 44 δεν πρέπει να πάει χαμένη. Με αυτές τις σκέψεις πρέπει να ευχόμαστε και να φροντίζουμε όλοι να παραμείνει μνήμη αιώνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλέσω τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και τον κύριο Αντιδήμαρχο να κάνουν τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης επιγραφής με τα ονόματα των 8 νεκρών της περίοδου εκείνης. Με την ευκαιρία να σας πούμε ότι και ο σταυρός που υπάρχει πάνω στο μνημείο είναι προσφορά του συλλόγου. Θα γίνει τώρα ανάγνωση των ονομάτων των νεκρών του ολοκαυτώματος. Θα παρακαλούσα να φωνάζετε παρόν για τους άντρες και παρούσα για τις γυναίκες.
Εκατερίνη, σύζυγος Ζήση Ευθυμίου Ζεμπίλη. Παρούσα. Ευδοκία, σύζυγος Ανδρέα Λιάκα. Παρούσα. Πέτρος Νικολάου Λιάκας. Παρό. Μαρία, σύζυγος Ηλία Λιάκα. Παρούσα. Βασιλική Χίρα Παναγιώτη Τροβατζίκα. Παρούσα. Δημήτριος Μπαρτσεβάνος. Παρό. Κυριάκος Οικονόμου. Παρό. Στεριανή Χίρα Αθανασίου Σαμαρά. Παρούσα. Κατάθεση Στεφανιών. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Ο κύριος Αντιδήμαρχος. Συλλόγου. Ενός λεπτού σιγή. Τώρα όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάβετα έχει γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη σαν πρώτα αγριωμένη χαίρο χαίρε ελευθερία και σαν πρώτα αγριωμένη χαίρο χαίρε ελευθερία. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους, να είστε καλά, περάστε να πάρετε και ένα λουκουμάκι από εδώ. Ευχαριστώ.